Χριστός Ανέστη χαρά μου, ζούμε ακόμα τις Αναστάσιμες ημέρες μετά το Πάσχα και πριν την Πεντηκοστή και σήμερα, όπως είναι το πρόγραμμά μας, θα πούμε τα Λόγια του Θεού. Τα Λόγια του Θεού, αδελφοί μου, ενώπιον του εγκολπίου, το οποίο φορώ, και ξέρετε, δεν ήθελα να ασχοληθώ ποτέ με αυτά τα θέματα, ούτε μ' αρέσει να περιαυτολογώ. Αλλά προσέξτε, από δαιμονισμένο αδελφοί μου άνθρωπο, κατάλαβα πώς είναι η αξία της αρχιεροσύνης. Διότι κάποια στιγμή, μετά που έγινε επίσκοπος, έτυχε να συναντηθώ με αυτόν τον άνθρωπο που σας είπα πριν και με ένα φοβερό τρόπο το πρώτο πράγμα που αντιμετώπισε και στο πρώτο πράγμα που αντίδρασε ήταν αυτό. Και είπε χαρακτηριστικά, βγάλτε αυτό από πάνω σου. Τι είναι αυτό το πράγμα που φοράς? Με καίει. Φοβερό, αδερφοί μου, δεν το πίστευα. Όχι ότι δεν πίστευα στη χάρη της αρχιεροσύνης και στη δύναμή της, αλλά όταν το ζεις καμιά φορά έτσι από κοντά, είναι φοβερό το πώς αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν και λένε την αλήθεια, μέσα από τη γνώση του δαίμονα βέβαια, αλλά ομολογούν τον Χριστό. Είναι φοβερό. Και δοξάζουμε τον Θεό και γι' αυτό και τον ευχαριστούμε. Και ήθελα να καταλήξω δηλαδή ότι με αυτήν την εξουσία που μου δόθηκε ή τη διακονία, καλύτερα αν θέλετε, είναι τρόπος ζωής να ομιλώ και είναι και τρόπος ζωής να ακούμε όλοι μαζί σε αυτή την ταπεινή συνάντησή μας που γίνεται σε τακτικό χρονικό διάστημα και την οποία εσείς από όπου και να είστε μπορείτε να ακούσετε. Περνάει ο καιρός, οι άνθρωποι ελπίζουν πάλι. Τι ελπίζουν? Στις επίγειες κυβερνήσεις. Είναι αυτό που ζήτησαν κάποτε, σας ξαναθυμίζω, όταν ο Ισραήλ, ο λαός του Θεού, κυβερνάτο από τους προφήτες, ζήλεψαν αυτοί και πήγαν και είπαν στον Σαμουήλ τότε ότι εμείς θέλουμε, όπως τα άλλα έθνη έχουν βασιλιάδες, και εμείς θέλουμε βασιλιά. Δηλαδή εξουσιαστή κοσμικού, όχι προφήτη. Και λέει ο Σαμουήλ, βρε παιδιά, θα πάρει τις γυναίκες σας στο παλάτι, τα παιδιά σας στρατιώτες, θα πάρει δούλους από εσάς, θα πάρει φόρους, θα κάνει τέτοια πράγματα, δεν βλέπετε πώς είναι στα άλλα έθνη? Και αυτοί επέμεναν. Και από τότε καθιερώθηκε η βασιλεία και οι άνθρωποι, αδελφοί μου, έχουν δυστυχώς τις ελπίδες τους εκεί, στην κοσμική εξουσία. Και πιστεύουν ότι με κάθε φορά που έρχονται εκλογές υπάρχει και μία ελπίδα να γίνει κάτι καλύτερο. Δυστυχώς, να ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή τη χώρα που ζούμε και ξέρουμε την πραγματικότητά της, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ κάτι καλύτερο αν δεν σταματήσουν οι εκτρώσεις και οι ανομαλίες, αδελφοί μου. Ανομαλίες και σαρκικές και πνευματικές. Και η αίρεση, έτσι. Αν δεν σταματήσουν αυτά τα πράγματα, δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να γίνει κάτι καλό σε αυτόν τον τόπο, ακόμη και αν ήρθε ένας καλός κυβερνήτης, ένας καλός πρωθυπουργός. Γι' αυτό στοχεύστε εκεί και να μην κάνετε κακό με την ψήφο σας ή αν θέλετε, πριν πάτε, προσευχηθείτε και νηστέψτε, γιατί είναι ένα μεγάλο γεγονός, εκτός αν δεν πάτε καθόλου και εκεί φυσικά είναι άλλη η τοποθέτηση. Περνάει καιρό, την ίδια προσοχή πρέπει να έχουμε, βέβαια τώρα κλείνουν τα σχολεία, αλλά την ίδια προσοχή πρέπει να έχουμε και στα σχολεία και στο τι εκπορεύεται από εκεί. Γιατί για το παιδί του χριστιανού, του Ορθοδόξου, για το Ορθόδοξο Χριστιανόπουλο, όλα τίθενται υπό αφισβήτηση, για να μπορούν να περάσουν από τη λιδία λίθο που λέγεται Χριστός και να δούμε αν είναι αληθινά. Γιατί και από τα σχολεία δεν βγαίνουν όλο καλές ειδήσεις ή καλά πράγματα, η σωστή ιστορία, έτσι. Γι' αυτό θέλει προσοχή και εδώ και αγαπητά μας παιδιά, στα οποία δίνουμε πολύ βάση σε εσάς, έτσι, για το μέλλον. Για το μέλλον, το μοναδικό μέλλον, θα πούμε παρακάτω ποιο είναι το δικό μας, για να είστε υποψιασμένοι και να έχετε κριτική ικανότητα. Και μια και μιλήσαμε, αδελφοί μου, για τα παιδιά,
πρέπει να απευθυνθώ απευθείας στα παιδιά ή στους γονείς για να δούμε πάλι αυτό το θέμα της τεχνολογίας. Είναι φοβερό, όσο διαβάζω και μελετώ και εσείς φαντάζομαι, τι μπορεί να γίνει μέσα από το διαδίκτυο, ειδικά στα έφηβα παιδιά. Και όταν λέμε έφηβα, πλέον τα πράγματα έχουν αλλάξει. Από 11 χρονών τα παιδιά είναι στην εφηβεία. Bullying, διαδικτυακό, εξαφανίσεις, ραντεβού, παράνομα, βιασμοί, ψεύτικα προφίλ και φοβερά άλλα πράγματα, τα οποία συνεχώς ανακαλύπτουν και μάλιστα υπάρχει στατιστική πλέον, βγαίνουν με ποσοστά αυτό. Πόσο τοις εκατό bullying έγινε, πόσο τοις εκατό βιασμοί, πόσο τοις εκατό παράνομες συναντήσεις και δυστυχώς τα ψεύτικα προφίλ, τα οποία κάθε ένας που επιβουλεύεται την νεολαία μας μπορεί να βγει μέσα και να πει πράγματα άσχημα, να διαφθείρει ένα κορίτσι, ένα αγόρι και ούτω καθεξής. Γι' αυτό θέλω, παιδάκια μας, να είστε πολύ προσεκτικοί. Δεν σας χρωστάμε σε κανέναν. Δεν θυσιάζονται οι γονείς σας κάθε μέρα για να σας πάρει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ανεύθυνος και διαστραμμένος και να σας κάνει κακό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Ούτως ή άλλως αναζητήστε τη σωστή φιλία, τη φιλία την πραγματική, την φιλία από κοντά, τη φιλία εν Χριστώ, έτσι. Αλλά και ακόμα όταν θέλετε να έχετε μια επικοινωνία, την έχετε από κοντά. Όχι μέσα από αυτό το χώρο, ο οποίος είναι σκοτεινός. Είπαμε και την άλλη φορά ότι υπάρχει και ένα διαδίκτυο χειρότερο από αυτό, ένα σκοτεινό, στο οποίο μπαίνει κανείς και δυστυχώς εκεί γίνονται άλλα πράγματα. Αλλά γιατί να σκορπιέστε, γιατί να καταδικάσετε τον εαυτό σας, γιατί σε τέτοιους δρόμους να βαδίζετε, ενώ όλα πρέπει να γίνονται στο φως, έτσι. Γι' αυτό προσέξτε πάρα πολύ, και όσοι είστε μικρότεροι και όσοι είστε μεγαλύτεροι και όσοι είστε μεγαλύτεροι έφηβοι, που μπορεί να ενηλικιωθείτε και σε λιγάκι, δεν σας χρωστάμε σε κανέναν, επαναλαμβάνω, να σας πετάξουμε και να σας κάνουν ό,τι θέλουν. Με πάρα πολύ προσοχή το διαδίκτυο, εντάξει είναι τρόπο ζωής, τι να κάνουμε τώρα, αλλά να το χρησιμοποιείτε πάρα πολύ προσεκτικά και πάντα με μια δεύτερη σκέψη. Έτσι, ότι αυτός που είναι απέναντί μας δεν είναι ούτε η μάνα μας, ούτε ο πατέρας μας, ούτε ο αδερφός μας, ούτε ο πνευματικός αδερφός μας, ούτε ο πνευματικός μας πατέρας, που θέλει το καλό μας και μας αγαπάει. Είναι ένας άνθρωπος άγνωστος, τον οποίον ακόμα δεν γνωρίσαμε και αυτό γίνεται και στις προσωπικές σχέσεις όταν γίνονται από κοντά. Φυσικά, και πάλι επαναλαμβάνω την έκκλησή μου προς τους ιερείς μας, οι οποίοι πρέπει να είναι φλόγα, όχι ημίμετρα, όχι μισά πράγματα, να ζούμε για την ιεροσύνη, όχι να ζούμε από την ιεροσύνη, να θυσιαζόμαστε, να έχουμε ένταση μέσα μας, να έχουμε ζήλο, και όταν αυτό πέφτει και δοκιμάζεται, να δοκιμαζόμαστε και εμείς. Γιατί το λόγο που θα δώσει ο κληρικός είναι τι έκανε για τη διακονία του. Όλα τα άλλα θα τα συγχωρέσει ο Θεός. Αλλά γι' αυτό θα δώσει λόγο. Όπως και εμείς οι επίσκοποι θα δώσουμε λόγο για το αν δεν κηρύξαμε, δεν μιλήσαμε, πολύ βασικό, το πρώτο και βασικό, αν δεν κηρύξαμε το Ευαγγέλιο και φυσικά μετά για τις χειροτονίες που κάναμε, ποιους επιλέξαμε να γίνουν κληρικοί, πολύ πολύ βασικό, και για την εξομολόγηση, την οποία τουλάχιστον ένας που θα γίνει επίσκοπος πρέπει να έχει εξασκήσει πάρα πολύ. Αλλιώς δεν επιτρέπεται, δεν είναι σωστό. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για τους μοναχούς μας, στην κλίμακα τη δική τους. Δεν θα λειτουργήσουν αυτοί, δεν θα αεργήσουν, μπορεί και να μην κηρύξουν, αν δεν χρειαστεί, γιατί στην ιστορία της Εκκλησίας κήρυξαν και οι μοναχοί, αλλά πρέπει να είναι φωτεινοί άγγελοι, ευπρόσδεκτοι, με το χαμόγελο πάντα. Να πηγαίνει ο κόσμος στα μοναστήρια, να παίρνει κάτι καλό. Να ελκύονται οι άνθρωποι, όχι για κάποιον άλλο λόγο, αλλά να ελκύονται γιατί βλέπουν ότι ένας άνθρωπος αγαπά τον Χριστό και παίρνει φως από Αυτόν. Δεν μπορεί μοναχή να είστε την ώρα με ψήμυρη και να ασχολείστε με δευτερεύοντα πράγματα. Και οι μοναχές, το ίδιο πράγμα, που θα έπρεπε να είναι οι πιο μιλήχες και λόγω της φύσεώς τους, να κοιτούμε στο πρόσωπο των ανθρώπων και να χαίρονται αυτοί, να κοιτούμε στο πρόσωπο του γέροντα και να χαίρεται και αυτός, και έτσι θα είστε αναπαυμένοι μια ζωή στη ζωή που κάνετε, αυτήν την δύσκολη πραγματικά ζωή. Τα κοσμικά αδερφοί μου κλείσανε για μας πλέον και οπωσδήποτε πρέπει να αγωνιστούμε για να καταλάβουμε
διότι αυτή η κατανόηση είναι τεράστια και κάθε μέρα καταλαμβάνεις και λίγο από αυτό το χώρο, να καταλάβουμε ότι η ζωή δεν είναι εδώ, αν και τη ζούμε, τη χαιρόμαστε πολλές φορές, λυπόμαστε περισσότερες, αλλά η ζωή είναι αλλού και να φέρνουμε κάθε στιγμή τον παράδεισο όπου χωράει. Εμείς θα τον φέρνουμε. Αν δεν χωράει, θα τον παίρνουμε πίσω. Αλλά να ζούμε κι εμείς λίγο από αυτό και να μην έχουμε τις ελπίδες μας εδώ. Πιστεύω βέβαια ότι ο Χριστός θα μας τα φέρει τα πράγματα έτσι, με τον τρόπο του καθενός, ούτως ώστε όταν οριμάσουμε στο μέτρο ηλικίας του Χριστού και όταν είμαστε έτοιμοι και είναι η ώρα μας και είναι ωραίο αυτό που θα γίνει, τότε θα μας σώσει. Αλλά πρέπει να το ζητάμε κάθε μέρα, πρέπει να πολεμάμε γι' αυτό, πρέπει να κοιτούμε την καρδιά μας να έχει επιθυμία για εκεί και όχι για άλλα πράγματα, πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Γιατί να είσαι ταραγμένος, αφού ό,τι και να γίνει το επέτρεψε ο Χριστός. Και όποια είδηση και ανέλαβες, την επέτρεψε ο Χριστός. Και όποιο γεγονός και σου συνέβη πέρα από το πρόγραμμά σου, το παρακολουθεί ο Χριστός. Η αδερφή μου, προσπαθήστε να του δουλέψετε αυτό όσο μπορείτε. Μπορεί να έχετε δημιουργικό άγχος για να φτιάξετε πράγματα, αλλά όχι τέτοιο άγχος. Γιατί πού να φυλάξουμε εμείς τον εαυτό μας, φαντάζεστε, από αυτά που γίνονται. Τι να πρωτοπούμε, στους ψεκασμούς, τα δηλητήρια, τα φάρμακα, τις χημίες παντού, τις τροφές, τον άνθρωπο ο οποίος είναι λύκος για τον άλλο άνθρωπο και δεν μπορεί να κοιτάξει άνθρωπο, θα σε φάει και θα σε αρρωστήσει με την κακή του έτσι διάθεση. Παντού, παντού, παντού. Και αν είστε και λίγο παραπάνω, θα έλεγα σαν και εμένα, με την έννοια του πειρασμού το λέω, θα έχετε ακόμα περισσότερους πειρασμούς, δύσκολους. Και να ξέρετε, δεν το λέω για να, έτσι, να με λυπηθείτε, αλλά αν στο λαϊκό υπάρχει ένας δαίμονας, στον επίσκοπο υπάρχουν 100. Να το ξέρετε αυτό πάντοτε. Και δεν το λέω για να δικαιολογηθώ εγώ, αλλά το λέω για να κάνετε μια προσευχή παραπάνω για μένα. Πού καταλήγουμε, ότι εφόσον υπάρχει τόσο μεγάλος πόλεμος και μάλιστα επισταμένος και διεξοδικός απέναντί μας, πού να γλιτώσουμε εμείς, τι να κάνουμε εμείς. Τι κάνουμε όμως, να συνεχώς βλέπει ο Χριστός την καρδιά μας ότι είναι εκεί, η διάθεσή μας είναι εκεί, η προαίρεσή μας είναι εκεί, θέλουμε, τον θέλουμε δηλαδή. Και πράγματι διαπιστώνουμε ότι όλα τα άλλα είναι μάταια. Και σε ό,τι ζητούμε, τον ζητούμε βοηθό. Και πάνω απ' όλα ο Θεός. Και όλα Ιησούς Χριστός και όλα ο Σταυρός μας και όλα και όλα και όλα. Και στο τέλος της ημέρας θα έλεγα καταλήγουμε εκεί πάλι. Και στην αρχή εκεί. Και στο τέλος της εβδομάδας καταλήγουμε στη Θεία Λειτουργία, να κοινωνήσουμε. Και ενδιάμεσα, μακάρι να υπάρχει ευκαιρία. Προσέξτε, αδερφοί μου, γιατί δεν είναι η ζωή μας εδώ. Δεν μπορεί να μας εξέλιξει ο Θεός και να μας γελάσει ο διάβολος. Φυσικά και θα κάνουμε αμαρτίες κάθε μέρα και κάθε ώρα. Και λάθη θα κάνουμε συνέχεια. Αλλά δεν μπορεί ο διάβολος να δει τι έχει εδώ μέσα. Μόνο ο Χριστός ξέρει τα μύχια και τα βάθη της καρδιάς σου. Εσύ που ψάχνεσαι, ψάξε εδώ μέσα. Τι έχεις. Θέλεις τον Χριστό. Άμα το θες, θα τον κερδίσεις. Ή έτσι ή αλλιώς. Θα πολεμηθείς, θα χτυπήσεις, θα πεταχτείς, θα σηκωθείς, θα πέσεις. Στο τέλος θα σε πάρει μαζί του. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να έχουμε παράδεισο, να βλέπει ο άλλος παράδεισο, να έχουμε προοπτική, να έχουμε ζήλο, να έχουμε σκοπό. Και ο σκοπός να είναι ο Χριστός, αδερφοί μου. Λίγα λόγια, να προσεύχεστε εσείς για μας, εμείς για σας, παντού, έτσι, στην πρόθεση κυρίως, αλλά και με το κουμπουσκίνι σας, όλοι να προσεύχεστε για όλους, για τα παιδιά μας πιο πολύ, στα οποία αξίζει να τρέξουμε πίσω, όχι με την έννοια την κοσμική, αλλά με την πνευματική, και να τα κρατήσουμε μακριά από τον κόσμο. Και φυσικά, επειδή όλα είναι χάρις και χάρισμα, να παρακαλούμε τον Χριστό να μας δίνει το χάρισμα. Το οποίο χάρισμα είναι δικό του και εμείς είμαστε δικοί του και να το ξέρει και ο πειρασμός ότι μέχρι τέλους θα αγωνιστούμε για να παραμείνουμε δικοί του. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εντυσμή μας ζωήν χαρισάμενος.